Ωρες αγωνίας εκτιλήχθηκαν για έναν αγνοούμενο κυνηγό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην περιοχή του χωριού Πεντάλοφος Οριστιάδος, αφού στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής χάθηκαν τα ίχνη του. Ο ηλικιωμένο κυνηγό πήγε για κυνήγι μαζί με τον γιο του και κάποιου άλλου συγχωριανού του στην αγροτική περιοχή του Πενταλόφου και συγκεκριμένα σε ένα δάσο. Και όταν αποφάσισαν να επιστρέψουν, ο 73χρονο δεν έδινε σημεία ζωή και δεν επέστρεψε στο σημείο του ραντεβού αλλά ούτε και στο συνθηματικό που του έδιναν. Στι 5 το απόγευμα, και μετά από τρει ώρε περίπου που τον αναζητούσαν οι φίλοι και οι συγγενείς του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και όλε οι εμπλεκόμενες αρχέ και άρχισε η αναζήτηση. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με τον 73χρονο μέχρι και αργά το βράδυ να μην έχει εντοπιστεί. Τελικά μετά από 24 ώρες, ο 73χρονος εντοπίστηκε από τα συνεργεία αναζήτησης και όπως έγινε γνωστό, τον συνόδευαν βούλγαροι συνοριοφύλακες. Είναι καλά στην υγεία του και όπως είπε στις αρχές, διανυκτέρευσε στο δάσος όλη τη νύχτα, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του και πέρασε στη Βουλγαρία.